Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή έχουμε καιρό να κάνουμε podcast, να μας πει ο Κώστας εδώ πέρα για τα νέα από το χώρο του bodybuilding. Και έχεις να μας πεις κάτι για το Arlong Classic και κάτι τέτοια, για πες μας. Λοιπόν, τώρα έγινε το Mr. Olympia. Οι περισσότεροι έχουν βγει off-season τώρα από τους αθλητές. Εδώ οι Έλληνες. Ναι, αυτό έχουν αρχίσει τα μπέργκερ, τα σουβλάκια εκεί. Πέθαναν στα μελομακάρονα. Τρέι Μπάμστεντ σουβλάκι. Κατεβαίνει και τρέι Παντελή. Ξεκάθαρα. Κατεβαίνει εκεί στο. Πώς λέγεται, δεν ξέρω, στο Ορλάντο, στο Οχάιο που είναι, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη. Εκεί τα πάντα. Μουσακάδες, τα έχει όλα τερματίσει. Έχω ακούσει ότι κάνει καλό αυτό, φουσκώνεις, λέει. Ναι, σε λάθος σημεία. Είναι και το γονική κάνει με τέτοιο, με μελική κουζίνα. Τέλος πάντων, γενικά τώρα είμαστε 2 εβδομάδες πριν το Arnold Classic. Τέλος πάντων, γενικά φέτος ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, συμμετέχει και ο Big Ram πάλι. Τώρα θα δούμε. Πέρυσι είχε κερδίσει ο Άντριου Τζάκετ. Φέτος ο Big Ramy φαίνεται πάρα πολύ δυνατός. Μετά την κακή του εμφάνιση τουλάχιστον στο Mr. Olympia του 2022, αναμένεται να επιστρέψει λίγο δυνατότερος. Τα τελευταία φυσικά update που έχει κάνει, ας πούμε, δείχνουν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε αναμένουμε έτσι να πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι που είχαμε συζητήσει την άλλη φορά, νομίζω. Που είχαμε πει ότι. Φοντός Φαραώ. Νομίζαμε ότι θα έπαιρνε κάποιο μυστερόλεπτο, κάποια θέση μυστερόλεπτο. Ήταν υποψήφιο, ναι, για να πάρει θεωρητικά αυτό στο. Και βγήκε πολύ χαμηλά. Ναι, βγήκε πιο χαμηλά, ας πούμε. Εντάξει, το που κέρδισε το Τσουπάνα, να θυμάσαι. Ναι, μπράβο, ναι. Σωστά. Αυτό. Το Τσουπάνα τόσο πιο καλά. Δεν ξέρω τι από αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω, θα μπορούσε να είναι διαφημιστικό για κάτι για σοκολάτα, για σοκολάτα του ρόφημα. Πώ λέγονται αυτά, σε μιλάω για διατροφή. Τσουπάνα. Θα μπορούσε. Υπήρχαν και τα τσούπα τσούπ. Καμία σχέση, αλλά. Και τώρα αυτό είναι φαβορή. Ναι, είναι. Φαβορή ο Big Ramy. Τώρα Τσουπάνα είναι στο Ιράν, εκεί σε κανένα πισίνο, δεν ξέρω τι κάνει. Κέρδισε, οπότε έχει χρόνο. Το 21 αυτό το είχε πάρει. Το 21 το έχει πάρει ο Μπόνακ. Για ποιο λες το μισό λεπτό, για το Mr. Olympia λες. Αν λες για το Mr. Olympia, ναι. Mr. Olympia. Οκ, okay, ναι, ναι. Είχε 2 συνεχόμενες χρονιές που το είχε πάρει ο Big Ramy. Τέλος πάντων, τώρα επιστρέφει στο Arnold Classic. Ο νικητής παίρνει στο Arnold Classic $300,000. Οπότε είναι ένα καλό ποσό γενικά. Ναι, αυτό στην Open. Αυτό. Πότε θα γίνει αυτό? Θα γίνει τώρα σε 2 εβδομάδες. Okay. Ο Άντριου Τζάκετ είχε κερδίσει το προηγούμενο, ο Μίστερ Ολύμπε, και είναι υποψήφιο για να πεθάσει σε πολύ καλή θέση. Και ο Βίλιαμ Μπόνακ, που είναι κλασικά σε πολύ καλό condition συνέχεια. Παρεπιπτόντως, να πούμε ότι πόσο έχουμε σήμερα. Έχουμε 22 του μήνα, 22 Φλεβάρι, τώρα που γυρνάμε, γιατί και εγώ θα πω κάτι μετά, που μάλλον θα γίνει την Κυριακή. Άρα, όχι μάλλον, σίγουρα θα γίνει, εάν δεν ακυρωθεί την Κυριακή. Άρα, όποιο το δει, να ξέρει και ότι μιλάμε προφανώς από τις 22 του μήνα μας, τώρα που γυρνάει το βίντεο. Σε 2 εβδομάδες είναι το Arnold Classic. Αυτά από κυρίως για το Arnold, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα γενικά πάρα πολλοί αθλητές είναι σε off-season. Τώρα επέστρεψε και ο Άντρε Ντιέου, κάπως έτσι, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός. Είναι και αυτός αθλητής ο οποίος συμμετείχε στο Mr. Olympia 2022 στη Physique. Mm-hmm. Φέτος ήταν τόσο καιρό, είχε και έναν τραυματισμό. Τώρα όσο αφορά την Ελλάδα και τα εγχώρια, γενικά έχουμε 2 event που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία την Ελληνική, και αυτά είναι κατά την περίοδο του Μαΐου, στην Κρήτη, και το άλλο είναι το κύπελλο Βόρειος Μακεδονίας. Okay. Αυτά όσον αφορά τα εγχώρια event, έτσι που θα είναι το επόμενο καιρό. Αυτά τα εγχώρια event είναι, πώς να το πω, βοηθάνε σε προκάρτ και τέτοια μετά. Δεν είναι, δηλαδή. Σίγουρα όχι τις μισές εκδίσεις, όχι είναι προθέρμανση, θα λέγαμε, είναι ερασιτεχνικού τύπου, και κυρίως η Ομοσπονδία που τα οργανώνει, γιατί στην Ελλάδα, ας πούμε, υπάρχουν πολλοί αθλητές όπως είναι ο Πιστόλας και τα λοιπά, και το Πολιτσιώτης, που παίζουν για την NPC League, για αυτό που λέμε, θα πάρουν μια κάρτα για να παίξουν, έχουν πάρει μια κάρτα για να παίξουν NPC League, και υπάρχουν και αθλητές όπως είναι αυτή της Elite, που είναι μια άλλη ομοσπονδία, που είχε διαχωριστεί το 2017 σε 2 ομοσπονδίες. Εκείνη λίγο αυτή που λέγαμε, λίγο η πιο μούφα, ξέρω εγώ, είναι σαν να λέμε Champion League και να λέμε και Conference League, ούτε καν Europa League, ας πούμε, η άλλη ομοσπονδία, η Elite. Αλλά εντάξει, τώρα παίζουν και σημαντικοί αθλητές Έλληνες εκεί πέρα, δηλαδή έχουν επιλέξει τουλάχιστον, όπως ο Σιδηρόπουλος, που τώρα είχε γυρίσει να παίξει στην NPC League, πήρε δεύτερη θέση σε ένα αγώνα στην Δανία και τώρα παίζει πάλι στην Elite, ας πούμε, επέλεξε. Okay. Αλλά οκ, okay, φαντάζομαι θα έχει κάποιο διαφορετικό στόχο κτλ.
Καλή επιτυχία λοιπόν όσοι βρεθούμε, όποιοι συμμετέχουν σε αυτά τα events. Εννοείται, και ένα τελευταίο τώρα είναι ότι πέρυσι το 2022, αυτό είναι και σχετικό με αυτούς που τους αρέσει και το box, η παιχμαχία γενικότερα και το kickbox και τα λοιπά και το καθεξής, είναι αυτό το βουνό που λέγαμε στο Game of Thrones, ο οποίος είχε παίξει με τον Eddie Hall πέρυσι και τις είχε φάει ο Eddie Hall, ο οποίος είναι και συμπαθέστατος, ενώ το βουνό είναι αντιπαθέστατος νομίζω. Αυτό. Αυτά. Αυτός ο τρεις ποδόν είπε ότι έχει ένα πρόβλημα καρδιάς. Mm-hmm. Έχει ένα πρόβλημα με την καρδιά του. Χτυπάει... Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα. Μου είχα εγώ. Έχω αρχίσει μεγάλο, δεν μου αρέσουν αυτά, ναι. Νομίζω να κολλάει, αλλά δεν το κατάλαβε κανένας. Δεν πειράζει. Ελπίζω μπορεί να ταυτιστεί κάποιος στο κοινό. Αλλά τέλος πάντων, είπε ότι έχει θέμα από την καρδιά του και ότι γενικά θα σταματήσει. Προφανώς στην πυγμαχία μάλλον ήταν ένα θέμα για το market, για το προσωπικό του, για να πτύξει το προσωπικό του brand, να κάνει, ξέρω εγώ, στον εαυτό του λίγο ένα personal branding, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα το γυρίσει, λέει, στο powerlifting. Όχι στο strongman, στο powerlifting. Και η διαφορά τώρα, για να κάνουμε μια διευκρίνηση σε αυτό, είναι ότι το powerlifting ως επιτοπλίστων έχει, ας πούμε, τρεις υποκατηγορίες μέσα, δηλαδή τρία σημεία. Το ένα είναι το bench press, δηλαδή πιέσεις στήθους, το άλλο είναι τα deadlifts και τα καθίσματα. Ας πούμε, είναι πιο μικρός όγκος, ας πούμε, θεωρητικά τον άλλο. Ενώ στο, πώς λέγεται, δεν ξέρω αν έχετε δει στο strongman, που είναι. Που είναι λίγο πιο ογκώδης, μια. Πετάει κάτι βαρέλια. Βαρέλια, κάτι κοτρώνει σε φωτιά. Πέτρες, ναι. Αυτό, οπότε είναι λίγο διαφορετικό το στυλ, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουν κύλη εκεί πέρα. Το θέμα δεν είναι που μία, πώς, αν έχουν μία, αν έχουν πολλές κύλες. Το πώς είναι. Ποιος έχει μεγαλύτερη κύλη. Αυτό, ναι. Το μόνο σημαίνει ότι έχουν πολλές κυλιές τώρα, μεγάλες, αλλά... Και το, και το βουνό, παράδειγμα, μπορεί να κατέβεις και στις τρεις κατηγορίες ή επιλέγεις σε πια. Στο powerlifting συνήθως σε όλα προσπαθεί να αυτό. Τώρα δεν είναι και εγώ σχετικός μου, αλλά είναι πολύ πιο μικρός ο όγκος με τον αγωνισμάτων που κατεβαίνεις θεωρητικά. Ας το ευχηθούμε καλή επιτυχία και με την καρδιά του εκεί, δεν ξέρω τι, αν θα χτυπάει. Αυτό να χτυπάει όχι τόσο δυνατά, αλλά να χτυπάει με φιδό, ας πούμε, κτλ. Αυτό από μένα, και το ότι ο Eddie Hall, δεν το είχαμε πει στο προηγούμενο podcast, θα προσπαθεί να κάνει τώρα προπονήσει bodybuilding, τώρα δεν ξέρω αν μας τρολάρει όχι. Αλλά έχει αρχίσει. Στρόμμα ήταν αυτό πριν. Ναι, ήταν τα στρόμμα. Νομίζω ότι ήταν πιο δυνατό στον κόσμο για το 2017, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα το έχει γυρίσει στο bodybuilding. Τώρα είναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλη μετάφραση. Είναι σαν να βλέπω το θείο μου να μου λέει ότι θέλω να γίνω bodybuilder. Γιατί και ο θείος μου έχει ένα κορμί τώρα, αξιοπρεπέστατο, το θα έλεγε την ηλικία του. Αλλά είναι έτσι. Παχουλοκομψός θα το χαρακτηρούσα, όπως και ο Eddie Hall. Οπότε μου φαίνεται κάπως περίεργο τώρα να ένας παχουλοκομψός να πάει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να πέσει πολύ. Κοίτα, θα πω γιατί το είχα παρακολουθήσει λίγο αυτό, όχι πολύ, αλλά έχω πιάσει λίγο το concept. Καταρχάς, ο καθένας μπορεί να κάνει τέλει, δεν έχω θέμα σε αυτό. Στο κομμάτι του Eddie Hall, νομίζω, επειδή το έχω ψηλοπαρακολουθήσει, μπορεί να κάνει όντως, δεν ξέρω αν θα κάνει καριέρα από την builder, δεν νομίζω, αλλά νομίζω ότι είναι καθαρά για marketing όλο αυτό. Συνέχεια μου, επειδή έκανα και subscribe στο κανάλι του για να βλέπω λίγο να παρακολουθώ και εγώ τα δεδομένα, τι γίνεται τέλος πάντων. Βλέπω ότι γενικά ανεβάζει συνέχεια, έκανα τόσα κιλά, έκανα προπόνηση γι' αυτό, έκανα κάτι εκεί, ξέρω εγώ, που ουσιαστικά προμοτάρει όλη αυτή τη φάση, προφανώς για να βγάλει χρήματα και λογικά για όλο το brand, ας πούμε, να αναδείξει κάτι και πιθανόν από πίσω, δεν ξέρω τι μπορεί να εμπορεύεται να πουλάει προϊόντα δικά του, φαντάζομαι, δεν ξέρω τι άλλο. Είναι ίσως κάτι και... θα έχει. Ίσως έκλεισε και ο ένας κύκλος με το strongman. Λέει τους Πέτρους που σήκωσε αυτή τη σήκωσε το 16. Αυτός είχε κάνει και κάτι κολόνες, θυμάμαι, τον είχα δει. Καλά, είναι βαβερό άθλημα το strongman. Άθλημα. Θυμάμαι, ας πούμε, event, ας πούμε, όλα αυτά που γίνεται. Ναι, εγώ θυμάμαι ένα που το έχουμε δείξει όμως και στο Home Fighters, είναι ένας πραγματισμός που είχε πάθει ο, νομίζω, Παλούμπο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Είναι αυτός που κάνει μαζί προπόνηση με τον Άρνολτ, ο οποίος τέλος πάντων του είχε βγει το γόνατο κατά τη διάρκεια του στρώγμα και ήταν πολύ. Του είχε το γόνατο και σπάσει και το πόδι, νομίζω, ταυτόχρονα και ήταν πολύ βάρβαρο, ας πούμε. Οπότε είναι γενικά ένα άθλημα το οποίο. Άθλημα, οκ, okay, θέλει προσοχή, ας πούμε. Αυτή η σειρά αθλημάτων τουλάχιστον. Εντάξει, στα όρια τώρα, όταν μιλάμε για αυτά τα κιλά που σηκώνουν εκεί πέρα. Ναι, δεν υπάρχει το θέμα. Ξέρω 5 κιλά πατατάκια. Όχι, είναι τέτοιο. Η φάση είναι ότι
Εντάξει, νομίζω όποιος κάνει το ότι πιο περίεργο και βαρύ μπορεί να κάνει γενικά, αντέξει κάποια πίεση, νομίζω ότι τραβάνε κάτι φορτηγά, ναι, και τέτοια και τέτοια. Εντάξει, λογικά μετά γίνει σε Hulk, δεν ξέρω. Μετά πας δώσεις βολταρένα το φαρμακείο. Ναι. Εντάξει, όχι. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε λοιπόν στον Andy Hall. Αυτό είχε κάνει και λίγο πυγμαχία κάποια στιγμή, νομίζω. Έτσι έπαιξε με το βουνό. Τη έπεσε με το βουνό πέρυσι και έχασε από το βουνό. Τη είχε φάει καλά, βέβαια. Αλλά εντάξει, τώρα. Πώς τα λένε, η ψηλή είναι για τα ring και η κοντή είναι για τις επιχειρήσεις. Ξέρω εγώ, δεν είναι. Κάτι τέτοιο. Όχι επειδή είμαι κοντός. Νορμάλ εννοώ. Ναι, γι' αυτό το είπα. Εσύ είσαι για τις επιχειρήσεις. Τι πήγα να πω. Πήγα να πω ότι το βουνό το θυμάμαι χαρακτηριστικά και πήγε σπάς στο κεφάλι του Πέτρο Πασκάλ, που έκανε εκεί ένα σκηνή μορφό, δεν θυμάμαι που λέγεται ο χαρακτήρας, αλλά... Φύγαν τα μάτια... πάρα πολύ. Σαν... Συμπαθητικός πάντως σαν προσωπικότητα, αλλά το βουνό σαν προσωπικότητα στο Game of Thrones ήταν εκνευριστικότατος. Το κάνει καλά αυτό το πράγμα που έκανε, μπράβο. Τέλος πάντων, ναι. Ας ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στον Andy Hall, περαστικά στον, πώς λέγεται, το κανονικό του όνομα του βουνού. Κάτσε, θα προσπαθήσω. Χάφθορ Μπόρδασον. Με κατηγορήσετε. Αυτό το Βαγγέλης. Αυτό το Βαγγέλης από την Ισλανδία. Εντάξει, πρέπει να προφέρετε Χάφθορ ή Χάφθορ Μπζόρνσον. Κάτι θυμίζει λίγο Βίκινγκ. Εμένα θυμίζει Μάρκ, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να ήταν κινητό. Χάφθορ Μπόρνασον. Η τελευταία εξέλιξη στα κινητά τεχνολογία. Θα μπορούσε να κάνει σαν. Είναι λίγο Βίκινγκ, ναι. Εγώ δεν θα σχολιάσω γιατί εκνευριστώ, γιατί τι πρώτε φορέ θα να πω κάποια άλλα πράγματα. Είχα κάνει τα λάλα. Όπω έκανε τώρα, γλώσσα την πόρτα μου. Έτσι είχα κάνει και τότε. Και τώρα με αυτό το όνομα πάλι αυτό θα κάνω. Άρα θα πούμε Βαγγέλη. Τελειώνει η υπόθεση εκεί. Ωραία, άρα το βουνό λέγεται Βαγγέλη. Αυτά από μένα. Ναι, για...